Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Αυτή την ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Εμείς και ο Κόσμος μας ραδιοφωνικά το πρωί αρχίσαμε 2 ώρες, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, 97,2. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση στο Rik 1 και στο Rik Sat. Μας τιμάει η παρουσία σας. Χαιρετάμε όλους εσάς που μας βλέπετε στο νησί και στους υπόλοιπους που συντονίζεστε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Και να είστε πάντοτε καλά, τους χαιρετισμούς μας έχετε και την αγάπη μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου. Γιατί θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία νεαρότερων ανθρώπων και δι των ανθρώπων που ακόμη είναι στα σχολεία τους. Και μιλάμε για τους μαθητές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί σήμερα θα σας δείξουμε τα 3 πρώτα βραβεία για το 2019. Και στο στούτιο μαζί μας γι' αυτό, για να μας εξηγήσει όλη την πορεία, αλλά και να μας μεταφέρει τις εμπειρίες και των παιδιών, αλλά και τις δικές τους, αυτή την πορεία που τρέχει από το 2018, αυτού του φεστιβάλ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Σταύρος Παπαγεωργίου. Καλώς τον, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα. Να σε πάντα καλά, Σταύρο μου. Ευχαριστώ, θα μιλάμε στον Ενίκο, Ναι, εννοείται. Και να σε πάντα καλά. Λοιπόν, άρχισε από το 2018 αυτό το ταξίδι, έτσι? Ναι, ξεκίνησε το 2018. Το φεστιβάλ ήταν ένα όραμα δικό μου χρόνια πριν. Και είχα πάρει απόφαση και λόγω της κρίσης που άρχισε να μας πλησιάζει και εν όψει ότι όσο σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ είχα ένα παράπονο, γιατί μέχρι τότε κανένα κυπριακό ντοκιμαντέρ, είτε αρχαιολογικό είτε εθνογραφικό, δεν υπήρχε πουθενά στην Κύπρο ένα φεστιβάλ που να το δεχτεί για να προβληθεί. Μάλιστα, για να προβληθεί. Λέω, νομίζω ότι είναι καιρός να το δημιουργήσω εγώ αυτό το φεστιβάλ. Έτσι με προσωπικό κόστος το έχω ξεκινήσει το 2018. Παράλληλα με ένα πρόγραμμα εργαστηρίων με μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Ναι. Είχα προσεγγίσει τον Εθνικό Συντονιστή του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO, τον κύριο Δαμπόλα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά δημοσίως, γιατί αντιλήφθηκε την σημασία και το όφελος. Βέβαια. Για τους νέους το να μάθουν, να αποκτήσουν δεξιότητες στην παραγωγή ντοκιμαντέρ και να ανακαλύψουν την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μέσα από ενεργό συμμετοχή, ήδη να φτιάξουν. Ναι, για να τους δοθούν και οι σωστές ευκαιρίες. Σωστά. Ναι. Και ξεκινήσαμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα με γυμνάσια 5 στον αριθμό το 2018, τα οποία φιλοξενήσαμε στο φεστιβάλ μας. Mm. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι έχει 3 τμήματα. Είναι το τμήμα το εθνικό, το μάλιστα. λεγόμενο, το οποίο φιλοξενεί ταινίες συναδελφών Κυπρίων. Mm. Μάλιστα. Και μάλιστα κάθε χρόνο τιμούμε και ένα συνάδελφο παλιό. Έχουμε τιμήσει τον Πασχάλη τον Παπαπέτρου. Μα χαιρετάμε. Έχουμε με τιμήσει την εξαιρετική πορεία του και τη δουλειά τους δικούς σας ανθρώπους, τον Ανδρέα τον Κωνσταντινίδη, μάλιστα. με τα θάνατο τη Μαύρο Θεοδοσιάδου, μάλιστα. τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη, και κάθε χρόνο επιλέγουμε κάποιον συνάδελφο ο οποίος ασχολήθηκε με την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας ή την αρχαιολογία. Με πολύ αγάπη και σεβασμό, θα έλεγα. Εννοείται. Γιατί όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες πραγματικά χαρακτηρίζονται από αγάπη και σεβασμό σε αυτό που κάνουν, αλλά και γι' αυτό τον τρόπο. Το Διεθνές Φεστιβάλ, Διεθνές Τμήμα, συγγνώμη, επιλέγουμε πάντοτε ντοκιμαντέρ που εντάσσονται στην κατηγορία αρχαιολογία, εθνογραφία, ιστορία. Μάλιστα. Από διάφορες χώρες. Την τιμητική της έχει πάντοτε η Ελλάδα, mm-hmm. όπου φιλοξενούμε και τους σκηνοθέτες, κάποιους από αυτούς που προβάλλουν τις ταινίες τους, ώστε να έχουν ευκαιρία να επικοινωνήσουν και με το κοινό. Μάλιστα. Από διάφορες χώρες, συνήθως επιλέγουμε από χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Μάλιστα. Τη δική μας γειτονιά. Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και ταινίες που είχαμε παίξει από Αμερική και Ασία. Ναι. Είναι διαφορετικές και οι κουλτούρες. Ναι. Και θα ήταν καλά να γίνονται γνωστές. Υπάρχουν εξαιρετικά θέματα τα οποία η Επιτροπή επιλέγει και λέει ότι αυτό σίγουρα θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτά όλα που μου λες όμως για να γίνουν θέλουν πολύ κόπο. Ναι. Και θέλουν και πολύ αγάπη. Αυτό το όρομα που είχες τελικά από το 2018 μέχρι και σήμερα δίνει αυτή την ευκαιρία και αυτό το βήμα που δεν υπήρχε. Ναι. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο θαυμαστό. Ναι, ναι. Και είναι και συγκινητικό. Ναι. Νομίζω ότι τώρα
μετά από 5 χρόνια σχεδόν. Φέτος διανύουμε το 5ο. Το 5ο. Νιώθεις και δικαιωμένος για αυτή την ανάγκη. Με την καλή έννοια το λέω. Ναι, όντως. Να πω, Λουκά μου, ότι το 18 ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια σε προσωπικό επίπεδο και με κόστος, πρέπει να πω. Mm. Από το 19 μέχρι σήμερα έχω δημιουργήσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Μάλιστα. Για να μπορώ να αντλώ χρηματοδότηση για να μπορέσω να το. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ναι, διαφορετικά δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ναι. Και ευχαριστώ τις πολιτιστικές υπηρεσίες που με στηρίζουν. Χαίρομαι. Στηρίζουν αυτόν τον θεσμό, όπως επίσης την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και την Εθνική Επιτροπή, Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, που αυτοί οι δύο τελευταίοι οργανισμοί που ανέφερα όχι μόνο στηρίζουν με ένα ποσό τον οργανισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτές τις δύο δράσεις, πολιτιστικές δράσεις, επίσης έχουν θεσμοθετήσει και χρηματικά βραβεία, τα οποία απονέμονται στα καλύτερα μαθητικά φιλμάκια. Μάλιστα. Που απαρτίζουν το τρίτο τμήμα του φεστιβάλ, που είναι το μαθητικό. Και σε αυτό θα σταθούμε σήμερα. Και σε αυτό θα σταθούμε σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεις αυτή την ευκαιρία σε νεαρότερους ανθρώπους, γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι και μελλοντικοί συνάδελφοι. Όχι μόνο αυτό, αλλά μαθαίνουμε και από τα παιδιά. Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κάνουμε αρχή με τον πρώτο ρόλο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου και στον κάμπο της προσμονής, που πήρε το πρώτο βραβείο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που εντυπωσίασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έχει δώσει ο Σταύρος, για το βάθος και το εύρος της έρευνας που έγινε, παρά το νεαρό της ηλικίας των μαθητών που φοιτούν σε αυτό το γυμνάσιο. Εξού και του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο. Παρουσιάζεται μια άγνωστη πτυχή της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, που αφορά την κράτηση χιλιάδων Εβραίων, οι οποίοι ταξίδευσαν προς την Παλαιστίνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε στρατόπεδο της Ξυλοτύμβου, την περίοδο 1946-49, ήταν και ο ενδιάμεσος σταθμός τους, έτσι. Ήτανε. Μάλιστα. Ναι. Και γι' αυτό το θυμούνται μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Ο εβραϊκός λαός και πολιτισμός, και πάντοτε κάνουν θετική αναφορά σε αυτό το μικρό νησί, Σταύρο. Είναι χαρακτηριστική η αγάπη που τρέφουν, παρά τα προβλήματα που είχαν και εδώ. Όπως το λες. Διέμενα. Να πάμε να δούμε το πρώτο βραβείο. Πρώτο βραβείο, λοιπόν, και Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου. Στους αγρούς, σήμα στο χωριό της Ξυλοτύμβου, μόνο λιγοστά ρήπη απομένουν. Δεν εχμαλωτίζουν πια τη φαντασία στα σειρματοπλέγματά τους. Τη φαντασία που ταξιδεύει ανάμεσα στις σειρές των καταλυμάτων, το φυτεμένο μέσα στη βαθιά μαλακιά μου και στους αγαπημένους γονείς μου και τους φίλους τους, που πλάθουν όνειρα για μια πατρίδα. Χειμώνας 1946, στρατόπεδο 69, Ξυλοτύμβου, Κύπρος. Τίποτα δεν προδίδει στο σύγχρονο διαβάτη ότι 2 χιλιόμετρα από το χωριό της Ξυλοτύμβου, στην περιοχή των σημερινών Βρετανικών βάσεων Δικέλιας, 70 χρόνια πριν, έκλεινε ένα κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας. Κατά την τριετία 1946-1949, χιλιάδες Εβραίοι, επιζώντες του ολοκαυτώματος, στην προσπάθειά τους να μεταβούν στην Παλαιστίνη, με μόνη αποσκευή την προσμονή μιας πατρίδας, περιορίστηκαν από την τότε Βρετανική διοίκηση του νησιού σε ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων κράτησης στο λεγόμενο Χειμερινό Κάμπο. Οι Βρετανοί έχουν επιχειρήσει να επιβάλλουν περιορισμούς. Καταλήγουν στη διάσκεψη του Λονδίνου, έχουν καταλήξει ότι μέχρι 75.000 Εβραίοι μπορούν να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη, όχι παραπάνω. Λοιπόν, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να δημιουργήσει τα στρατόπεδα στην Κύπρο για την κράτηση των Εβραίων, οι οποίοι δεν είχαν τις απαραίτητες θεωρήσεις για να εισέλθουν στην Παλαιστίνη, έτσι την περίοδο μετά το Ολοκαύτωμα. Η είδηση της αύξησης των Εβραίων στην Κύπρο ήταν λογικό να μην μείνει παρατηρητή από τους ντόπιους κατοίκους, οι αντιδράσεις των οποίων αποτυπώνονται στον τύπο της εποχής. Αυτό που καταγράφουν λοιπόν οι εφημερίδες είναι πρώτα-πρώτα η αμηχανία των ντόπιων, των Ελλήνων της Κύπρου, για την καινούργια αυτή άφηξη. Κανένας δεν τους είχε ενημερώσει, έτσι με μεγάλη έκπληξη πληροφορούνται από τις εφημερίδες της εποχής τον Αύγουστο του 1946 ότι έρχονται φορτία, όπως γράφουν, Εβραίων προσφύγων, μεταναστών, λαθρομεταναστών, έτσι τους αποκαλεί ο τύπος. Αναφορές στα στρατόπεδα της Ξυλοτύπου σαφώς υπάρχουν, δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν,
μια και εκεί ιδρύθηκε το δεύτερο μεγάλο συγκρότημα στρατοπέδων, το οποίο προορίζονται να περιθάψει περίπου 10.000 Εβραίους πρόσφυγες. Ειδικά η εφημερίδα Ελευθερία, που παρακολουθεί πολύ στενά το θέμα, κάποια στιγμή περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε, χτίστηκε αυτό το στρατόπεδο. Σήμερα, από το στρατόπεδο της Ξυλοτύμβου, συνολικής έκθεσης 112.000 τετραγωνικών μέτρων, μόνο μερικά απομεινάρια των τσιμπεντένιων βάσεων των μεταλλικών καταλυμάτων και δύο δεξαμενές νερού ανασκαλεύουν τις μνήμες όσων έζησαν εκείνη την εποχή και μας βοηθούν να ξετυλίξουμε το κουβάρι των γεγονότων. Εσυνάξαν τις καρέτες πριν ελευθερωσήν και τους αρκάτες όσους είχαν στην περιοχή τούτην με τους κούσπους και με τα τσάρκα να κάνουν τους κάμπους τους. Ήταν κάμποι χωριστοί 64, 65, 66, που διάλειμμα πάντα 67, 68, 69, που την που βάλω πάντα 70, να μέτρα άλλουμε να μας πω. Ήταν πάνω από 20 και ύψος, τα τέλεια, δύο γραμμές. Και κάθε καμιά πενταρκά μέτρα είχε παρακτηριτηρίων Εγγλέζους φρουρούς. Υπήρχε νοσοκομείο, νοσοκομείο παιδών. Εκτός από τα εκπλωτήρια υπήρχαν μαγειρία, υπήρχαν τραπεζαρίες, υπήρχαν χώροι αναψυχής των παιδιών και βέβαια στο στρατόπεδο της Ξυλοτύμβου φτιάχτηκε και το ειδικό μπλοκ το οποίο φιλοξενούσε τα παιδιά, τα ορφανά παιδιά, τα οποία είχαν φτάσει στο νησί και τα οποία ήταν κάτω από τη φροντίδα της Joint, κυρίως της Εβραϊκής Οργάνωσης, η οποία είχε αναλάβει σε συνεργασία με τη Χαγκανά την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Ο καθηγητής Εμμάνουελ Κούτμαν είχε σταλεί εκεί ως δάσκαλος για 1,5 χρόνο. Πολλοί νέοι άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ευρώπη, δεν είχαν λάβει καθόλου εκπαίδευση. Είχαμε λοιπόν το στρατόπεδο για τα νεαρά παιδιά, τα οποία είχαν έρθει παρανόμα και χωρίς γονείς. Αυτό το στρατόπεδο είχε οργανωθεί από τον Εβραϊκό Οργανισμό στην Παλαιστίνη. Ήταν παιδιά 10 με 12 χρόνια. Μερικές φορές είχαμε τάξη των 200 μαθητών. Ήταν δύσκολο να τους έχουμε όλους μαζί σε ένα χώρο, αλλά τα καταφέραμε. It's interesting. I thought, first of all, the first thing is we talk. Είναι ενδιαφέρον. Δίδασκα πρώτα απ' όλα εβραϊκά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν έρθει από την Ευρώπη και ήξεραν λίγα εβραϊκά. Αλλά εμείς στα επιμορφωτικά σεμινάρια διδάσκαμε μόνο στα εβραϊκά. Τα αντικείμενα λοιπόν που διδάσκαμε ήταν γλώσσα, εβραϊκή ιστορία, γεωγραφία της Παλαιστίνης και ιστορία του Ολοκαυτώματος. The history of the Holocaust. Στην προσπάθειά τους να δώσουν περιεχόμενο σε μια δύσκολη καθημερινότητα που τους υποχρεώνει να μένουν άπραχτοι, οι εκδοτούμενοι βρίσκουν διάφορους τρόπους ψυχαγωγίας. Ακούν ραδιόφωνο, παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινίες, συναυλίες αλλά και θεατρικές παραστάσεις από προσωπικότητες της εβραϊκής κοινότητας. Η κυρία Ρίφκα Περέτς βρέθηκε στα 10 της χρόνια με την οικογένειά της στο στρατόπεδο της Ξυλοτύμβου, όπου και έμεινε για 6 μήνες έως ότου αποχωρήσουν για την Παλαιστίνη. Θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια των βδομάδων που μείναμε εκεί, δοκιμάσαμε πολύ ωραία φαγητά που μαγείρευα σε ένα πέτρινο φούρνο. Όλοι οι νέοι έπαιζαν πολύ ποδόσφαιρο, ενώ κάθε βράδυ ακούγαμε ειδήσεις από το ραδιόφωνο στα εβραϊκά. Είχαμε επίσης ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από Εβραίους γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι μας παρακολουθούσαν μέσα στον κάμπο και μας μετέφεραν στο νοσοκομείο εάν ήμασταν σοβαρά άρρωστοι. Όλα ήταν πολύ καλά. Μας επισκέφτηκε μάλιστα και η Γκόλντα Μέιρ, η μετέπειτα Πρωθυπουργός του Ισραήλ, καθώς και η γνωστή τραγουδίστρια Σοζάνα Νταμάρη, η οποία μας έδωσε και δώρα. Αυτά βασικά θυμάμαι. Ήμουν ένα 10χρονο κορίτσι και δεν έδινα σημασία σε πράγματα που τότε δεν ήξερα ότι είναι σημαντικά. Στο στρατόπεδο λειτουργούν επίσης εργαστήρια τέχνης και το φθινόπωρο του 1948 οργανώνεται και έκθεση χειροτεχνημάτων με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, ξυλοτεχνίας, κεντήματα, κεραμικά και κατασκευές με πρώτη ύλη, το μέταλλο από κονσερβοκούτια.
Σταθερά ωστόσο προσανατολισμένοι στο στόχο της άφιξης και εγκατάστασης στην Παλαιστίνη, αρκετοί είναι οι Εβραίοι κρατούμενοι που επιχειρούν με διάφορους τρόπους να δραπετεύσουν από το στρατόπεδο. Μανία τους ύμους σου ήταν ύμους. Μπαίνα μέσα στο αρέλιν που τα αποσκούπια οι Εβραίοι. Βάλαν τους ένα χαρτί που πάνω οι αρκάδες και βάλαν αποσκούπια που πάνω, μα τα χορτικά πέραν το κυπάνω εκεί. Άμα δεν είναι τα πάρουν κυπάνω οι φούρνοι τους, εγώ αρτιμιδωγή εννοώ. Αντί να κατουσκάβουν να βγουν το στόμα να είναι που την... που πάνω πάντα που το λαό, σε κανένα που κάτω. Άμα να πάει ο Μιλέτος Τσάρι που τα μάσα στο κύριο του Λίγλε με τη Σουμέτα τα βλέπω από δε, που τον καπνούν η Κυπρέα εξέρασε ποιος βαρύτερη είχε μέσα. Ήρθαν το και είχε δάσο και είχα έρκε. Ξηρώτημα. Όμως κατά τα διαστήματα που ερχόμαστε να βοηθήσουμε τον πατέρα μας για το ανώνυσμα, μέσα στο σπήλιο που ονομάζεται σπήλιο στα Ιωκού, βρίσκαμε που τους τρεις μέχρι τους έξι, εφτά και ήταν μέσα στο σπήλιο. Εμάθαμε ότι ήταν Εβραίοι που βγήκαν από τον κάμπο. Όμως εμάθαμε ότι οι ίδιοι δεν τα είδαμε. Ότι ευκάλα σύραγγες και απομακρυνθήκαν από τα φώτα και φεύγαν τη νύχτα από τις σύραγγες που ευκάλαν μέσα στον κάμπο. Όμως μετά εγώ από το 45 και μετά ξεκίνησα και πήγαινα στην άκρα στο γειτονικό χωρκό και όταν πιέναμε γέννημα του ίδιου βρίσκαμε τους Εβραίους τούτους και πιέναμε περπατητή. Και καταλάβαινα ότι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκαν μέσα στο σπίτι. Όταν συνήθιζαν να με συνέχεια και ερχόταν, είπαμε ότι τη νύχτα δεν τρώσει, δεν πίνουν νερό. Και ενώναμε την κούζα μας, δίθεν όμως που άντρα την κούζα μας στο βράχο, με ένα ποτήρι και ένα ψωμί και λίγες ελιές. Το λοιπόν και βρίσκαν το νερό και το πρωί επίνταν το και τρώνε και το ψωμί. Ήταν αποφασισμένοι για να φύγουν, δεν υπήρχε αφού το δοκίνη που η έφυρα που κάμανε πανέλη που ήταν κάπον εις τον άλλο που φεύκασε τα ψηλή, τα ψηλεμένη πια και να είμαι μαζί να είμαστε στη θάλασσα εμείς που πηγαίναμε από Αιδί και κουβελούκια ευκένα πασίνη η έφυρα που Εγγλέζων, που ο Εγγλέζων με τις εμπέτσαν, να τις πέτσαν και πέτσαν. Ένας που γίνει και ένας που φάγαν. Και πέφταν μέσα στη μέση μας. Με τα σούρνα, δεν τους πιάσεις. Υπολογίζεται ότι από τα στρατόπεδα της Ξηροτύμβου πέρασαν πάνω από 12.000 κρατούμενοι, ενώ γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους πάνω από 2.000 παιδιά. Τα στρατόπεδα κράτησης κλείνουν οριστικά σε 9 Φεβρουαρίου 1949, ανοίγοντας το δρόμο στους κρατούμενους τους για τη γη της Παλαιστίνης ως πολίτες πλέον του Ισραήλ. 70 χρόνια μετά, άνθρωποι που έζησαν μέσα σε αυτά γεννήθηκαν ή άκουσαν ιστορίες από τους γονείς τους, επισκέπτονται την περιοχή για να διατηρήσουν τις μνήμες. Σε ένα λιτό μνημείο στον Πάρκο Ειρήνης Ξηροτύμβου διαβάζουμε: «Η μισή μου πλευρά, η αριστερή, η πλευρά της καρδιάς μου είναι Ισραηλινή, η άλλη όμως μισή είναι Κυπριακή». Συγχαρητήρια στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξηροτύμβου, στα παιδιά, στους καθηγητές, στον διευθυντή και όλο το προσωπικό και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Επισημαίνουμε ότι τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ήταν των Βρετανών, αφού η Κύπρος ήταν υπό Βρετανική κυριαρχία, αλλά και τη βοήθεια των Κυπρίων προς τους Εβραίους, την οποία δεν ξέχασαν ποτέ, έτσι, Σταύρο. Να αναφερθούμε, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, λίγο σε αυτή την ιστορική αναδρομή αυτών των εργαστηρίων των μαθητικών και αυτών των ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ θα τη χαρακτήριζα και τιτάνια, προσπάθεια, αλλά και πραγματικά θαυμαστή. Εντάξει, θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά, γιατί το επόμενο βίντεο θα το πει θα το δείξει. Πιο αναλυτικά. Ναι, ναι.
Το λοιπόν, όπως έχω προαναφέρει, ξεκινήσαμε το 2018. Μάλιστα. Παράλληλα, πάντα με το φεστιβάλ, πάνε πακέτο. Mm. Δηλαδή, είναι τα εργαστήρια μας είναι η εκπαιδευτική δράση του φεστιβάλ μας. Το 2018 ξεκινήσαμε με 5 ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Το 2019, που είναι το ντοκιμαντέρ που έχετε δει τώρα και τα επόμενα που θα δούμε, είναι του 2019, δηλαδή του δεύτερου φεστιβάλ μας. Την επόμενη χρονιά αυξάνονται, πάντοτε διπλασιάζονται. Μάλιστα. Είχαμε 24. Αυτό λέει πολλά. 24, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτή η αύξηση ναι. δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Μάλιστα. Όμως εδώ έρχεται ο κύριος κορονοϊός και μετά ανατρέπει όλα. Ναι, ναι. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, να αρχίσουν να γυρίζουν τις ταινίες τους. Μάλιστα. Οπότε μας βρίσκει η πανδημία. Αποτέλεσμα, πάρα πολλά σχολεία να μην μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις ταινίες τους. Και είχαμε μόνο 5 στο τέλος. Δώσαμε και μια παράταση μέχρι τον Νιόβρη για να δώσουμε την ευκαιρία Μάλιστα. σε αυτά τα 5 να υλοποιήσουν το έργο τους. Mm. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να είναι ούτε ένα ντοκιμαντέρ. Το παλέψαμε, βρήκαμε τρόπους για να το κρατήσουμε την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2021. Εντάξαμε και τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Οπότε το 2021 είχαμε 9 συνολικά ντοκιμαντέρ, 4 από τη μέση εκπαίδευση και 5 από την τρίτο βαθμία Μάλιστα. εκπαίδευση. Και εντάξει, τελειώσε, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Φέτος ήδη έχουμε 10 αιτήσεις και περιμένουμε, υπολογίζω ότι θα έχουμε κάπου άλλες 10. Άρα βρισκόμαστε στην εξέλιξη του πέμπτου Όλο αυτό που σας έχω πει θα το δούμε σε πιο αναλυτικό και μάλιστα θα ακούσουμε και δηλώσεις μαθητών και καθηγητών. Που έχει ενδιαφέρον. Να το παρακολουθήσουμε. Παρακαλώ, καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Που λίγες φορές θα μπορούσαμε να έχουμε. Και μέσω της UNESCO και του φεστιβάλ είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την ίδια μου την πόλη στην ουσία. Κρατώντας ομπρέλες. Ποιος έκανε το μοντάζ, είπαμε. Πόσες νύχτες δούλεψες. Καμπόσε. Όλες τις προσπάθειες που έκαναμε για τον ντοκιμαντέρ, μάθαμε να
Δουλεύουμε ομαδικά και μάθαμε άτομα που δεν ήξεραμε πριν. Γενικά πιστεύω ότι ήταν μια άξια εμπειρία που θα το ξανακάνω. Σε συνεργασία με την έδρα για ακόμη μια χρονιά αυτή την υπέροχη δραστηριότητα. Εδώ και τρία χρόνια αφιλοκερδώς στηρίζει αυτή την προσπάθεια της επιμόρφωσης των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών με την ομάδα του. Τέλεια είναι η λέξη που το περιγράφει, συνεργασία και επικοινωνία με τον κύριο Παπαγεωργίου και την ομάδα. Τώρα θα δούμε τι καλά έκανα. Βάσει τη δική σας εμπειρία, θα ήταν καλά να ρωτήσετε και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα του ντοκιμαντέρ. Για tips έχετε, ας πούμε, για να δώσετε σε κάποιους που τώρα είναι να ξεκινήσουν για πρώτη φορά? Πρέπει να είστε καλή ομάδα, να συνεργάζεστε καλά, να μην τα βάλετε κάτω όταν έχετε δυσκολία και πάντα να ξέρετε ότι το πράγμα που κάνετε όχι μόνο να σας ενώσει, αλλά να μαθαίνει πολλά πράγματα. Δυσκολίες πολλές, αλλά με την καλή συνεργασία που είχαμε με όλη την ομάδα, νομίζω ότι ξεπεράσαμε τις δυσκολίες και βγάλαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν είναι ανεκτήμητες, ανεπανάληπτες και στην πραγματικότητα βιώνουν. Βιώνουν τη μάθηση, δεν είναι απλοί παίκτες. Είναι τρομερή επιβιώνουν. Έναν καλό ντοκιμαντέρ, έναν καλά φτιαγμένο ντοκιμαντέρ είναι η φυσιολογική εξέλιξη ενός βιβλίου και η λειτουργία της ταχύτητας της εικόνας και της πληροφορίας την οποία έχετε από τότε που γεννηθήκατε είναι πολύ διαφορετική από την δική μου, του Σταύρου, του Πάβλου, του Σιμώνη. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό σε εσάς να δουλεύει πολύ περισσότερο το ντοκιμαντέρ από ένα βιβλίο.
Πιστεύουμε στη δύναμη της εκπαίδευσης και του πολιτισμού να δημιουργούν τις συνθήκες για ένα καλύτερο κόσμο. Πιστεύουμε στη συμμετοχή και στις συνέργειες. Αναγνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων να γίνουν συνδημιουργοί πολιτισμού, να αντλήσουν από τη γνώση του παρελθόντος, να τη φιλτράρουν κριτικά και να κρατήσουν ό,τι εξακολουθεί να έχει νόημα και σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια τη συνεργασία μας με το ΑΕΗ. Η δράση αυτή για όλους εμάς και την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί προσφέρει σε νέους και νέες τα εργαλεία να αποκτήσουν γνώση, να δημιουργήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στη διάσκεψη πληροφοριών για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Αλλά δεν θα μπορούσα παρά να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου στον φίλο Σταύρο και την ομάδα του που είχαν την έμπνευση και τον χρόνο για τέταρτη συνεχή χρονιά να εκπαιδεύσουν τόσα πολλά παιδιά. Σημασία έχει ότι τους έφεραν όλους μαζί και ασχολήθηκαν με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Το τεράστιο φυσικά μπράβο και συγχαρητήρια πάνω στα ίδια τα παιδιά, γιατί είναι συγκινητικό το γεγονός ότι αν λάβουν υπόψη το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν αυτά τα παιδιά καθημερινά, είμαστε ανυπλήστοι γονείς και τα ξέρουμε. Με δεκάδες ιδιαίτερα μαθήματα, διαβάσματα κτλ. Είναι ρομαντικό και πολύ συγκινητικό το ότι βρίσκουν τον χρόνο να ασχοληθούν και με κάτι δημιουργικό. Πραγματικά όχι μόνο αυτοί που παρέφθηκαν απόψε, αλλά όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο εργαστήριο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο επιτελεί την αποστολή του για δεκαετίες τώρα, στηρίζοντας αυτό τον τόπο, γιατί αποτελεί και μέρος της ιστορίας αυτού του τόπου. Αυτές οι συνεργασίες, Σταύρο, θα μείνουν αξέχαστες στα παιδιά και μπράβο που τους δίνεται αυτό το βήμα και αυτή την ευκαιρία. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τον πολιτισμό, την ιστορία Μάλιστα. του τόπου μας. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο βραβείο. Να πάμε, απλώς Παρακαλώ. Πριν να πάμε να πω ότι η ομάδα των εκπαιδευτών, θέλω να τους αναφέρω Παρακαλώ. Για να μην τους ξεχάσω ναι, μετά, ναι, ναι. είναι συνάδελφοι. Mm. Έχουμε την Σοφία Τσανκαρίδου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και σκηνοθέτης, συνάδελφος. Ο Κώστας ο Χρυσάνθου, ο Ανδρέας ο Κυριάκου, ο Ανδρέας ο Σεϊτάνης, η Λίδα η Αγιομαμίτη, Μάλιστα. η κόρη του Χρήστου που ήταν συνάδελφος. Του καλού συνάδελφου, βέβαια. Ο Έκτορας ο Παπαγεωργίου, ο Λίνος ο Παναγή, ο Ευθύμιος Χριστοδούλου. Νομίζω είναι αυτή. Μίσω να ξεχάσω ένα-δυο. Και εκκληθιό το γεγονός ότι έχετε τόση υπομονή και αγάπη ναι. για να εκπαιδεύετε τα παιδιά και να τους δείχνετε πώς ένα ντοκιμαντέρ, ναι. έστω και 10 λεπτό, γιατί ναι. 10 λεπτά ντοκιμαντέρ δεν γίνεται ναι, εύκολα. Γίνεται. Μετά το δεύτερο φιλμάκι θα σας εξηγήσω τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Πολύ ωραία. Ναι. Πάμε παρακαλώ, η καλή συνάντηση στο κοντρόλ. Στο δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για το 2019. Χαμπής ο Χαράκτης. Ο Χαράκτης της Κύπρου ο τίτλος. Ένα προφίλ του Χαράκτη Χαμπή Τσανκάρη. Ως καλλιτέχνη, ως δασκάλου και ως ανθρώπου. Σκιαγραφείται μέσω αυτής της συνέντευξης με τον ίδιο, αλλά και με οικεία πρόσωπα, όπως η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Σχολής και του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή, την Ελένη Παναγίδου, τον καλό συνάδελφο τον Χρήστον Παναγίδη, τον καλό μας Μιχάλη Τερλικά και ιδιαίτερη μνήμα στην τεχνική αρτιότητα, θα το διαπιστώσετε, της ταινίας, τόσο στην κινηματογράφηση όσο και στο μοντάζ.
ζεστός, φιλόξενος, με καρδιά γεμάτη αγάπη, με ένα χαμόγελο που χαρίζει απλόχερα, αγγίζοντας τη ψυχή. Ο Χαμπής Χαράχτης είναι μία από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές μορφές που έχει να δείξει η κυπριακή τέχνη. Ο Χαμπής γεννήθηκε στην Κοντέα το 1947. Οι γονείς του ήταν ο Ανδρέας Χαρλαμπή Τσανγκάρης και η Μαργαρίτα Τσανγκάρη. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η κατάληψη της Κοντέας αναγκάζει την οικογένειά του να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Ο Χαμπής εγκαταστάθηκε μόνιμα στην όμορφη πλατανίστρια της Λεμεσού, όπου ιδρύει τη σχολή και το Μουσείο Χαρακτικής. Η παιδική μου ηλικία ήταν υπέροχη. Ήταν μέσα στα περβόλια της Κοντέας. Είμαστε... Ήταν φτωχός κόσμος που δούλευε σκληρά μες στα χωράφια, αλλά ήταν ευτυχισμένος κόσμος. Και έχω υπέροχες αναμνήσεις που τα παιδικά μου χρόνια μες στα περβόλια έθελα να γίνω περβολάρης. Οι γονείς μου ήταν ωραίοι άνθρωποι της δουλειάς. Η μάνα μου επήγαινε στην τρίτη τάξη του δημοτικού και ευκάλαν την από το δημοτικό γιατί ήταν η μυαλύτερη της οικογένειας και έπρεπε να προσέχει τα άλλα μωρά. Και μια ζωή ήταν μέσα στα χωράφια, εσύ να ελιές, θέλιζε, να λώνιζε. Θυμούμε τα σχέδια της που έκαμε γιατί έκαμε πάρα πολλά ωραία σχέδια της ζωγραφιές και πολλά. Ήταν άνθρωπος της εκκλησιάς, ήταν μια ζωή μέσα στις εκκλησιές. Και ο τσίρις μου ήταν, κάποτε ήταν αρχάτης, κάποτε ήταν αχθοφόρος στο λιμάνι του Βαρεσού, κάποτε ήταν περβολάρης, έκαμε διάφορες δουλειές για να ζήσουμε. Είχε πολύ χιούμορ ο παπάς μου. Και αγαπούσαν μας και οι δυο πάρα πολλά. Είμαστε τέσσερα αδέρφια και ευτυχήσαμε να είμαστε σε μια ωραία, κανονική οικογένεια. Ολοκάθαρα, ό,τι έχω μέσα μου καλλιτεχνικό, έπιασα το που η μάνα μου. Το οποίο εγώ ανακάλυψα όταν τέλειωνα τις σπουδές μου. Η πρώτη του επαφή με την χαρακτική ήταν το 1971 στην Αθήνα από τον χαράκτη και αργότερα δάσκαλό του, Αλφα Τάσο. Σπούδασε γραφικές τέχνες στο Ινστιτούτο Σούρικοφ της Μόσχας από το 1976 μέχρι το 1982. Εργάστηκε ως εκπαιδευτής γραφικών τεχνών στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση για 20 χρόνια. Ξεκίνησα αυτοδίδακτος. Ξεκίνησα εντελώς τυχαία. Καταρχήν άρεσε και μου πάρα πολλά η πατατοτυπία στο δημοτικό. Πατατοτυπία, εγώ δεν άφηνε να πατάτε στι μάνα μου. Πιάναμε τι, το έκανε στη μέση, χαράσαμε με το τσακούι πάνω, βάλαμε πολλιά με το πινέλο, το κάλαμε στάμπε, σε πέλα. Το 70, εγώ ζωγράφιζα πάνω σε σέλο τέξ με σπάτουλα. Και μια φορά ήθελα να φύγω ένα χρώμα που κάπου δεν μ' άρεσκε. Και όπως έβαλα τη σπάτουλα να φύγει το χρώμα, επήρε πιο βαθιά σπάτουλα, έξισα το. Σε ό,τι έξι, χάλασα το. Ναι, στο σάζο έξισα άλλο λίγο δίπλα, άλλο λίγο δίπλα, άλλο λίγο δίπλα. Τι άρεσε μου, σαν τους ποντιακούς χώρους, έτσι που πειράσασε. Και έκανα 5, 6, 7, 8, 10, δεν ξέρω αρκετά ζωγράφικο ξυσμένα έργα. Και έβαλα σε μια έκθεση να αυτοδίδακτο ζωγράφο στη Λευκοσία. Ήταν ένας φίλος μου από το Υπουργείο Παιδείας και μου ρε φίλε μου, εσύ πρέπει να χαράξεις. Το χαράκτη τον Αλφα Τάσο που έκαμε έκθεση στη Λευκοσία στο Χίλτον, επειδή να δω την έκθεση μου. Ήταν η τύχη της ζωής μου, ο οποίος όταν του έδειξα τα χαρακτικά που έκανα, είπε μου: εσύ πρέπει να έρθεις λίγο καιρό κοντά μου. Επήρε με κοντά του στην Αθήνα, καμιά 20 ερκάνη μέρες.
Έμαθε μου τα πρώτα πράγματα δωρεάν. Γι' αυτόν και ύστερα που όταν πέθανε ο δάσκαλος μου, εγώ ίδρυσα τη σχολή χαρακτηρικής δαμέ για να κάνω δωρεάν μαθήματα στη μνήμη του δασκάλου μου. Και κάνω που το 95 μέχρι σήμερα. Και φυσικά μετά δεν κάνουσαν τα μαθήματα που θα μας τον τάσουν τότε. Μάθαμε τα πρώτα πράγματα, αλλά εκτός του ότι μάθαμε τα πρώτα πράγματα, ήταν οριστικό για μένα ότι εγώ ένα γινό χαράκτης στην τεχνική εκπαίδευση. Βρα υπέροχα παιδιά, υπέροχα, υπέροχα παιδιά. Ως τώρα έχω πολλά, πολλά συγκινητικές σχέσεις μαζί μου. Αλλά επία και έμαθα στην εκπαίδευση, εκτός του ότι συνδέθηκα και έδωσα ό,τι εμπόρου στους μαθητές μου, ό,τι έξερα, έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα στην εκπαίδευση. Μορφώθηκα στην εκπαίδευση. Και πάντα θυμούμαι την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα που επήγα στην εκπαίδευση και μπήκα μέσα στην τάξη, θυμούμαι που τους είπα, παιδιά, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά όσα ξέρω, είναι να προσπαθήσω να σας τα μάθω. Εικονογράφησε πολλά βιβλία και πριν συγγραφέων. Έδειξε τη δουλειά του σε ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις, διεθνείς, μπιενάλε και τριενάλε. Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Πούνσκιν στη Μόσχα, σε πινακοθήκες, ιδρύματα, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε διάφορες χώρες. Η Σχολή Χαρακτικής Χαμπή στην Πλατανίστια λειτουργούν εξειδικευμένα εργαστήρια χαρακτικής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα δωρεάν μαθήματα χαρακτικής που προσφέρει η σχολή κάθε Αύγουστο εις μνήμη του Έλληνα δασκάλου του Α.Φ. Τάσου αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντική προσφορά στον τόπο. Είναι μια γιορτή δημιουργικότητας και προσφοράς. Κατά τις πολυάριθμες περιοδίες της, η σχολή ταξίδευσε μέχρι σήμερα σε δεκάδες χωριά και πόλεις, καθώς και σε πολιτιστικά κέντρα, φεστιβάλ και πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας διαλέξεις και εκθέσεις. Το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, που στεγάζεται στο εργαστήρι σχολή του, εγκαινιάστηκε στις 30 Αυγούστου το 2008. Στο Μουσείο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξελιχτικά την πορεία της χαρακτικής τέχνης, τις τεχνικές και τα υλικά της, καθώς και συλλογές με χαρακτικά από διάφορες χώρες. Τόσο το Μουσείο, όσο και η σχολή έχουν ως σκοπό τη μίμηση και την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στα μυστικά της χαρακτικής τέχνης. Ο Χαμπή θα τον χαρακτήριζα ως έναν άνθρωπο δοτικό πάνω απ' όλα, γιατί σαν καλλιτέχνης ξέρουμε ότι είναι πάρα πολλά σπουδαίος και σημαντικός καλλιτέχνης στην Κύπρο. Είναι ο άνθρωπος που διάδωσε τη χαρακτική τέχνη γενικά. Εν τούτη δοτικότητα του όμως που τα ξεκίνησε νουλά, που τη δουλειά του και την τέχνη του με έναν τρόπο προώθησε την και έδειξε την προς τα έξω και έμαθε ο κόσμος τι είναι η χαρακτική. Τα σχέδια μας για το μέλλον του μουσείου είναι να συνεχίσει να προβάλλει τη χαρακτική, να αναδεικνύει καινούριους χαράκτες, να κάνει τον κόσμο να θέλει να έρθει να δει τη χαρακτική, να κάνει παραπάνω εκδηλώσεις, παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και να μεγαλώνει η συλλογή του. Για το Χαμπή, οι αδερφικοί του φίλοι αποτελούν την περιουσία του, το σημείο αναφοράς του. Είχαμε την τιμή να συνομιλήσουμε με δύο από αυτούς. Είναι ο πιο αξιόλογος εν ζωή χαράκτης σήμερα ο Χαμπής και εκτός από την αξία του ως καλλιτέχνης, συγκεντρώνει κατά την άποψή μου τα πιο αξιόλογα και όμορφα χαρακτηριστικά της παράδοσης της Κύπρου. Είναι ένας Κύπριος που έχει επιπρόσθετα το χάρισμα της γοητείας, όποιος το γνωρίζει, μαγεύεται. Ο Χαμπής είναι αφοσιωμένος σε εκείνο που κάνει και τούτον είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τέχνη, αλλά και για τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Thank you.
Συγχαρητήρια στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στα παιδιά, στους μαθητές, στους καθηγητές, στο διευθυντή για το 2019 και να είναι πάντοτε καλά, γιατί δυνατή. Εν συντομία, θέλω λίγο το σκεπτικό όλη αυτή τη προσπάθεια. Πρέπει να πω ότι δεν κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στη δημιουργία των ντοκιμαντέρ. Και έτσι πρέπει. Ο ρόλος ο δικός μας είναι μέσα από 2-3 ώρες συναντήσεις στα σχολεία, εν ώρα σχολικής εκπαίδευσης. Εκπαιδεύουμε. Η πρώτη συνάντηση είναι το θεωρητικό, τους μαθαίνουμε την αισθητική της εικόνας, πώς θα ετοιμάσουν το σενάριο, πώς θα ετοιμαστεί το συνεργείο, το ρόλο και τις ευθύνες του κάθε συνεργείου. Και την επόμενη συνάντηση φέρνουν τον εξοπλισμό τους, τους εκπαιδεύουμε πώς να το χειριστούν. Μάλιστα. Και μετά τους αφήνουμε στον ωκεανό μόνους τους. Μάλιστα. Και ειδού τα αποτελέσματα. Είναι απίστευτα τα πράγματα. Και συγκινητικό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι κερδίζεις κάθε φορά μαζί με όλο την ομάδα και τους συναδέλφους. Μια αφίδρομη. Πάμε παρακαλώ στο τελευταίο βίντεο για σήμερα. Είναι το τρίτο βραβείο. Είναι στο Γυμνάσιο Βεργίνας Λάρνακας με τίτλο Σαλίνες, οι αλικές της Λάρνακας, πηγή πλούτου που έχει ξεχαστεί. Μία λεπτομερής και προσεκτική αναδρομή στην ιστορία των αλικών της Λάρνακας, αλλά και στη σημασία σήμερα ως βιότοπο. Τοπική θρησκευτική παράδοση. Η αλική της Λάρνακας δημιουργήθηκε μετά από μια δυσάρεστη συνάντηση ενός διψασμένου περαστικού ανθρώπου με έναν ντόπιο. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν υπήρχε εκεί ένας ωραίος αμπελώνας. Μια μέρα πέρασε από εκεί ο αναστημένος Λάζαρος, φίλος του Χριστού. Η μέρα ήταν ζεστή και ο Λάζαρος ζήτησε από τον ιδιοκτήτη λίγο σταφύλι για να δροσιστεί. Ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, κορυδεύοντάς τον ότι τα σταφύλια ήταν αλμυρά σαν το άλας, αρνήθηκε να του δώσει. Τότε ο Άγιος Λάζαρος είπε ότι αφού είναι έτσι, ας μετατραπούν σε άλλας. Και έτσι έγινε. Ωστόσο, η δημιουργία της αλικής, της λίμνης του Αγίου Λαζάρου, αποτέλεσε κατάρα ή ευλογία για αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του. Πώς σχηματιστήκε η αλική της Λάρνακας? Οι αλικές της Λάρνακας, όπως είναι σήμερα, είναι τέσσερις. Είναι η κυρίως αλική, η λίμνη του Αδρομίου, η Σωρός και η Ορφανή. Σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, οι αλικές αυτές τα παλιά χρόνια ήταν ενωμένες με τη θάλασσα. Μέχρι το 1075 π.Χ. Υπήρχε ένας αρχαίος οικισμός εκεί στην περιοχή των Αλικών, στην περιοχή Πιζαρά, και επίσης υπήρχε και αρχαίο λιμάνι. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου και με κάποιες προσχώσεις που έγιναν στην παραλία εκεί, αποκόπηκε αυτό το κομμάτι από τη θάλασσα και έχουν σχηματιστεί λίμνες, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Η Αλική, που είναι μεγαλύτερη λίμνη από τις τέσσερις, ξεχωρίζει έξιδες της παραγωγής σάλαρος. Αυτός είναι και ο λόγος που στα μεσονικά χρόνια η Λάρνακα ήταν γνωστή ως Σαλίνες, δηλαδή Αλικές, ονομασία που έδειχνε το πλήθος των Αλικών που την χαρακτήριζαν, αλλά και τη σημασία τους για την οικονομία της Κύπρου. Η παρουσία του Αλατιού οφείλεται στη διείσδυση του θαλάσσιου νερού μέσω των ποροδών πετρωμάτων μεταξύ θάλασσας και Αλικής, ενώ η απουσία νερού το καλοκαίρι οφείλεται στην τεράστια εξάτμιση του. Η Αλική όμως έχει και οικονομική σημασία για τη Λάρνακα και την Κύπρο. Τι μπορείτε να μας πείτε για την παραγωγή του αλατιού? Από τα αρχαία χρόνια, από τότε που έγιναν λίμνες, ξεκίνησε η παραγωγή του αλατιού. Όταν στέλνουν το καλοκαίρι το νερό, έμεινε από κάτω το αλάτι, το οποίο το εμάζευαν και το έκαναν και εξαγωγή. Η Κύπρος ήταν γνωστή στο Μεσόγειο, ήταν μεγάλες ποσότητες εξαγωγής του αλατιού. Δυστυχώς, μέχρι το 1986 λοιπόν αυτό, μετά από κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την ποιότητα του αλατιού, λόγω ρήπασης από μόλυβδο, έχει σταματήσει να γίνεται συλλογή και έτσι το αλάτι μένει στην Αλική. Η ρήπανση της Αλικής δεν επηρέασε μόνο το οικοσύστημά της, αλλά και τη μακροχρόνια παραγωγή αλατιού. Η Αλική μέχρι πριν λίγες δεκαετίες ήταν η κύρια πηγή άλατος της Κύπρου. Το αλάτι, ως είδος πρώτης ανάγκης, χρησιμοποιείται στη διατροφή και ως συντηρητικό τροφίμο. Παράλληλα, είναι χρήσιμο στην παρασκευή ζωοτροφών, στη βιοτεχνία αποξήρανσης δερμάτων, στα βυρσοδεψία για την αποσκλήρυνση του νερού, αλλά και στη χλωρίωση του πόσιμου νερού. Το άλας από την Αλική αποτελούσε επίσης μια από τις σημαντικότερες εξαγωγές του νησιού μας. Ως εξαγωγικό προϊόν, φαίνεται να έπαιζε μεγάλο ρόλο στην οικονομία της Κύπρου από τα αρχαία χρόνια. Ήδη τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Λατίνος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρεται στη συλλογή αλατιού από τη λίμνη στο Κίτιο της Κύπρου.
Το άλας τότε χρησιμοποιούταν αντί για χρυσά νομίσματα. Η αγγλική λέξη salary προέρχεται από τα ρωμαϊκά χρόνια, όταν οι λεγεωνάροι πληρώνονταν σε αλάτι. Από περιηγητές στην Κύπρο του Μεσαίωνα, αλλά και τον νεότερο χρόνο, μαθαίνουμε πως το κυπριακό αλάτι ήταν πολύ λευκό, εξαιρετικό και άρεσης ποιότητας. Πόσο σημαντικό ήταν το αλάτι του Μεσαίωνα? Πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό φαίνεται μέσα από το αρχαιακό υλικό που συναντούμε στο κρατικό αρχείο της Βενετίας, δηλαδή τι έργα ανάπτυξης έκαναν οι Βενετοί, ποιο ήταν το έργο των διοικητών που έστελναν στις Αλικές, γιατί πρέπει να πούμε ακριβώς επειδή ήταν σημαντικό προϊόν, ήταν πηγή πλούτου για τους Βενετούς, αυτοί ήδη έστελναν κάθε δύο χρόνια με διετή θητεία έναν Βενετό διοικητή στις Αλικές, που φρόντιζε και για την παραγωγή και για την προφύλαξη και για το εμπόριο και για τη διακίνηση του προϊόντος. Αυτό που έχει όμως πολύ σημασία να τονίσουμε είναι και η πίστη των ανθρώπων του τόπου, τη σχέση δηλαδή του Αγίου Λαζάρου, του προστάτη της Λάρνακας. Για παράδειγμα, το 1558 γίνεται μια πλήμυρα από τους δύο παραποτάμους που αλούσαν ξύλα, άλλες ακαθαρσίες και κυρίως χώμα και κατέστρεφαν το αλάτι. Ο διάδοχος του Σεβαστιανού Βενιέρ, του Γενικού Προμελητή και Σύνδικου Κύπρου, όταν τελείωσε η επισκευή του Αγίου Λαζάρου, του προστάτη των Αλικών, γιατί πίστευαν ότι η μεγάλη καταστροφή έγινε, γιατί για χρόνια έμενε αυτός ο ναός ερυπωμένος. Γράφει στο δόντι ότι πριν να αρχίσει, είναι Αύγουστος μήνας, πριν να αρχίσουμε να κόβουμε, να εξορίσουμε το αλάτι, που ήδη είχε ετοιμαστεί, είχε πήξει με τον ήλιο κτλ, θα κάνουμε μία θριαμβευτική δοξολογία προς τιμήν του προστάτη Αγίου. Επίσης να αναφέρω ότι οι Βενετοί έκτισαν ειδικά αποθήκες για να αποθηκεύεται το αλάτι. Υπήρχε μια κατοικία του Βενετού διοικητή σε ένα ύψωμα κοντά στις Αλικές, που έμοιαζε, λέει, σαν πύργο για να προστατεύεται, γιατί εφόσον το αλάτι ήταν μονοκόλλητο και ήταν πολύτιμο, έτρεχε και ο καθένας φτωχός άνθρωπος να κλέψει λίγο αλάτι και έπρεπε να προστατεύεται. Επίσης για την προστασία του άλατος είχαν ισχυρή φρουρά από ελαφρούς υπείς, από σώμα ελαφρών υπέων, τόσο στις Σαλήνες, δηλαδή στις Αλικές, όσο και στην Λάρνακα που γυτνίαζε. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η έκθεση δύο Βενετών συμβούλων, του Πέτρου Βαλιέρ και του Μάρκου Αντώνιου Τρεβιζάν, που αργότερα γίνεται και δόγης, για την Αλική της Λάρνακας, πόσο σημαντικό ήταν το αλάτι και πως έπρεπε να το προστατεύουν, να μην το κλέβει ο κόσμος και η παραγωγή να αυξάνεται κάθε χρόνο. Στη σύγχρονη εποχή, η συλλογή του άλατος γινόταν από εργάτες των γύρω περιοχών. Κάθε καλοκαίρι, κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, και για 4 με 5 εβδομάδες, μαζεύονταν από την επιφάνεια της Αλικής από 6 έως 10 εκατομμύρια οκτάδες άλατος, που απέφεραν 65 με 120 χιλιάδες λίρες εισόδημα. Όλη η εργασία γινόταν με τα χέρια. Είμαι ο Στέγιος Μιχαήλ από το Αρεσρικό. Εργάζομαι στον Παρασκευάν ή στη Λάρνακα. Πόσο καιρό εργαστήκατε, κύριε Στήγε, στο μάζεμα του αλάτι? Εγώ δούλεψα το 1968 και 69, δύο χρόνια που πήγαινα στον μάστρο τον Παρασκευά. Ήταν δύσκολη η δουλειά σας? Ήταν η δουλειά μας, εμάς είμαστε οδηγοί, μεταφέρναμε το άλας που φέρναν τα άλλα τα χωριά και ζυγίζαμε το και βάλαμε το στο βουνάρι. Ποια χωριά το έφερναν? Τα έφερναν οι Αραβικιώτες, οι Τουλιώτες, το καλό χωρίον, ο Ψεφτάς. Είχα στις συνεργείων αυτοί και σρώκαν το άλλα που την Αλική προς τα έξω. Πώς εμάζευαν το άλλα? Το εμάζευαν με τα φτιάκα, με τα γαϊδούρια και βάλαν το πάνω τη σιρίζα, τη γεμόνα τα σιρίζα και έρχονταν προς τα έξω με τα γαϊδούρια. Και είχε και έναν Τουρκοκύπριο, ο οποίος έσαζε το φάρσα και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και τον άλλο χρόνο, το άλλα τσίνο. Οι αιτίες που έκλεισαν την παραγωγή αλατιού απειλούν σήμερα τον υγροβιότοπο.
τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα φλαμίνκο περιπλανιό σε παραγγείλου δρόμου και μετά βρέθηκε νεκρό στι όχθε Αλική. Οι αναλύσει των κυβερνητικών υπηρεσιών έδειξαν ότι πέθανε από μολυβδία και έναν επαναρθώ τη ζημιά. Ποιε είναι οι ενέργειε του Δήμου για να προστατεύσει αυτό το σημαντικό βιότοπο? Είναι στα μέτρα προστασία τα οποία λαμβάνονται, έχουν γίνει εκτό από τα μονοπάτια τα οποία τα προβάτια της φύσης υπάρχουν δύο σήμερα. Τώρα μπορεί ο κόσμος να πάει εκεί να περπατήσει, να θαυμάσει τη φύση και να μην να είναι κοντά στην αλληλή, να μην χρειάζεται να μπει μέσα πιο βαθιά στην αλληλή, ώστε να ενοχλήσει και τα δουλειά. Έχουν γίνει 4 παρακριτήρια δουλειό, έχει διαμορφωθεί και στο εκδομικό χώρο τα παγκάκια, τα κιόσκια εκεί για να πηγαίνει ο κόσμος, έχουν γίνει αποχωρητήρια. Και αυτό που υπολείπει εδώ και δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει, είναι πολύ σημαντικό και το ζητούμε από την κυβέρνησή μας εδώ και από αρκετά χρόνια. Είναι το κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο έχουν εγκριθεί τα σχέδια από το 2011 και λόγω της οικονομικής κρίσης αναβλήθηκε μια ανέγερση αυτού του κέντρου, το οποίο είναι σημαντικό ώστε να προωθήσει την πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες μας και για τους μαθητές και για τους τουρίστες. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αρχίσει ξανά η παραγωγή του αλατιού? Υπήρχαν κάποιες σκέψεις, αλλά τη στιγμή που υπάρχει ρύπαση στην αλλαγή, ο πόλεμος είναι ένα βάρος μετάλλιο το οποίο δεν διασπάται εύκολα και άρα το πλέον πολύ δύσκολο να υπάρχει στην αρχή μας ο πόλεμος, άρα είναι αν το πάρουμε το αλάτι δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για φαγητό, άρα προς το βάρος είναι δύσκολο για αυτό. Μετά από χρόνια, εάν καθαρίσει με κάποιον τρόπο, μπορεί να γίνει. Σαλήνες, οι αλικές της Λάρνακας. Ένα εντυπωσιακό φυσικό και πολιτιστικό μνημείο. Μια πηγή πλούτου που έχει ξεχαστεί. Από τα αρχαία μέχρι τα νεότερα χρόνια, οι Αλικές ήταν για τη Λάρνακα και την Κύπρο ένα χρυσορυχείο. Κάθε χρόνο, για πολλούς αιώνες, η συλλογή του αλατιού συνυπήρχε αρμονικά με το οικοσύστημα των Αλικών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν ένας κρίκος της αλυσίδας. Το μάζεμα διακόπηκε τη δεκαετία του 80. Πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Πέτρο Αμερικάνου, διευθυντή της Κυπριακής Βιομηχανίας Επεξεργασίας Άλατος, ΜΠ Θεοδόρου, ότι το αλάτι μετά το 1986 εισάγεται πλέον κυρίως από τις αλικές του Port Said της Αιγύπτου. Ίσως να μην γίνει ποτέ κατορθωτό να καθαρίσει το αλάτι της αλικής, να αποκτήσει την εξαιρετική ποιότητα που το χαρακτήριζε και να αρχίσει ξανά η συλλογή του. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο σημαντικός βιότοπος, ως φυσικό μνημείο που προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, απαιτεί για να επιβιώσει ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και διαχείρισης, που να εφαρμοστεί μέχρι και την τελευταία λέξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι λίμνες του Αγίου Λαζάρου θα συνεχίσουν να αποτελούν ευλογία για την πόλη της Λάρνακας. Συγχαρητήρια στο Γυμνάσιο Βεργίνας Λάρνακας. Στα παιδιά, στους μαθητές, στους καθηγητές, στο διευθυντή για το 2019. Να πούμε, Σταύρο, τις συμμετοχές για τα εργαστήρια του 5ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου λήγουν αρχές Φεβρουαρίου. Τρέχουν. Δηλαδή, μπορείτε να συμμετέχετε στο τηλέφωνο 22 33 74 33. 22 33 74 33. Μπράβο και πάλι. Χιλιάδες τα ευχαριστώ. Έχουμε και άλλα λύκεια και γυμνάσια να ευχαριστήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα ντοκιμαντέρ. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Με τα χαράς. Υπάρχουν 25 ντοκιμαντέρ στην ταινιοθήκη μας και θα δημιουργηθούν και άλλα στην πορεία. Χαρά μας. Χαρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Γιατί είναι θαυμαστό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ο καλός συνάδελφος Νίλος Ιακωβού στη σκηνοθεσία σήμερα. Μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους πίσω από τις κάμερες. Από καρδιά σας ευχαριστούμε που συντονιστήκατε μαζί μας. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ρυκτήριο. Γεια χαρά.